και πάμε τώρα λοιπόν για άλλη μια φορά, όπως κάνουμε κάθε μέρα, που μαζεύουμε όλα τα θέματα και κάνουμε τη δική μας αποκωδικοποίηση. Και θέλω να ξεκινήσουμε με το θέμα του Light, το οποίο ήταν αρκετά σοβαρό αυτό. Το οποίο θέμα εν τέλει εξελίχθηκε πολύ αρνητικά για το Light. Σαν να δικαιώθηκε ο Λιάγκας, μου φαίνεται. Σαν να δικαιώθηκε ο Λιάγκας, ναι. Γιατί κοιτάξτε, το να κάνεις, το να τραβάς βίντεο τη σκηνή αυτή και να μην δίνει σημασία ότι μπροστά σου δεν είναι ένα παιδάκι και εσύ να είσαι απαθέστατος και να γελάς και να σας πούμε, επειδή στη δικιά σου γειτονιά όταν ήσουν ένα παιδάκι κάνανε μία από τα ίδια, δεν πάει να πει ότι επειδή γινόντουσαν αυτά πρέπει να ξαναγίνουν πάλι στην πορεία. Να πούμε το παιδί ότι πήγε στις αρχές, ναι. Έκανε μήνυση, είναι καταγωγής, τόσο πάνω Αφγανός είναι το παιδί. Μικρή παρένθεση, εδώ μπορώ να σου πω ότι υπήρχε ρατσισμός από τη μεριά του Light. Οι καχύποπτοι μπορεί να πούνε τον άφησαν αυτό για το πράγμα. Όμως το παιδάκι πήγε, έκανε μήνυση. Για και την καταγραφή έκανε. Λόγω προσωπικών δεδομένων, επειδή κοινοποιήθηκε το βίντεο και μάλιστα και μήνυση προς αγνώστους για σωματικές βλάβες. Οπότε μήνυσε το live και δεν ξέρουμε τι εξέλιξη θα έχει το συμβάν. Μπράβο του πάντως. Όχι, μπράβο του. Mm. Καλά έκανα και έτσι πρέπει να γίνεται. Όταν λοιπόν υπάρχει θέμα βίας, πρέπει λοιπόν αυτό να καταγγέλλεται. Με την πρώτη. Ναι, γιατί πολλοί κάνουν τους έξυπνους επειδή θεωρούν ότι κάποια παιδιά, επειδή είναι αλλοδαποί, μπορεί να μην έχουν σωστά τα χαρτιά τους, μπορεί να φοβούνται τις αρχές, μπορεί να φοβούνται χιλιαδιό. Και βέβαια το να κάνεις μήνυση είναι πληρώνεις κιόλας. Λοιπόν, μπράβο σε αυτό το παιδί που κυνήγησε το Light ή τον κάθε Light για να βάλουμε και λίγο μυαλό, έτσι. Χθες είπαμε για το Light κάποια πράγματα. Είπαμε ότι σε κάποια πράγματα από αυτά που είπε δεν είναι ψέματα, είναι ακριβώς έτσι. Όμως δεν του δώσαμε δίκιο σε καμία περίπτωση. Κάποιος Κοπανίδης βγήκε και είπε ότι ο Light που αισιοπαίδωσε, που επιτέλους μιλάμε για την τηλεόραση κτλ. Με αυτά που γίνονται για το Λιάγκα και, το, και πάει λέγοντας. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν δικαιούται να ομιλεί αυτός που σηκώνει όπλο. Και αν δεν το σηκώνει ο ίδιος, το σηκώνουν κάποιοι ομοειδεάτες του. Δεν δικαιούται αυτός να μιλάει, όσο δίκιο και να έχει, το χάνει το δίκιο του, διότι είναι ένας βίαιος τύπος το οποίο το έχουμε δει πανελλαδικός. Και μάλιστα μία από τις αιτίες που στο Mad World δεν πήγε η Έλληνα Παπαρίζου ήταν η βία που έγινε μπροστά στα μάτια της με αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι το πράγμα έχει ξεφύγει. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν κάποιος φωνάζει, κάπου θα έχει και δίκιο. Αλλά το δίκιο σου το χάνεις όταν κάνεις εγκληματικά λάθη. Και αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Και όχι μόνο αυτός, αλλά και κάποια άτομα μέσα από την τραπ μουσική σκηνή, χωρίς να παίρνουμε τους υπόλοιπους παραμάζωμα. Ένα μικρό κομμάτι ή ίσως λίγο μεγάλο κομμάτι από την τραπ μουσική σκηνή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Και πείτε μου εσείς, εάν συναντήσετε ένα τράπερ, δεν θα κάνει το σταυρό σας? Γιατί λες, άμα οπλοφορεί, άμα το τζαντήσω, άμα δεν του αρέσει η μούρη μου, μπορεί να τραβήξει το όπλο. Πιτσιρίκι είναι, σου λέει θα φαωθώ μετά. Εδώ μπαίνουν οι μέσα και τους βάζουν έξω. Και εδώ λοιπόν έρχεται τώρα το μεγάλο θέμα της αστυνομίας. Η οποία αστυνομία έχει παραπέει το τελευταίο διάστημα βγάζοντας έξω γιο υπουργού. Τον πιάσανε. Εάν πιάνανε ένα άλλο παιδάκι θα είχε πάει, θα τον είχαν εξαφανίσει ο προσωπουγής. Τέλος πάντων λοιπόν το θέμα δεν είναι ο γιος του υπουργού, αλλά το θέμα είναι γενικά η αστυνομία, η οποία δεν δρά όπως θα έπρεπε. Και αυτή τη στιγμή αφήνουν ανεξέλεγκτους κάποιους τράπερς, κάποιους τύπους οι οποίοι οπλοφορούν, που τους πιάνουν επανειλημμένος και μετά από λίγες ώρες πάλι έξω. Ξανά τους ξαναπιάνουν, ξανά πάλι έξω. Και αυτό λοιπόν συνεχίζεται μέχρι να έχουμε κάποιο θύμα και να πούνε εντάξει μωρέ και να μπει μέσα και δεν ξέρω εγώ και θύμα να έχουμε εάν θα μείνει μέσα όσο του αξίζει. Το ζητούμενο ξέρεις ποιο είναι, Θοδωρή, ότι εδώ βλέπεις ότι χάνεται η ανθρωπιά. Δεν μπορεί μπροστά στα μάτια σου να βλέπεις κάποια παιδιά να σκοτώνονται και να μην πας να τα χωρίσεις, να τα βοηθήσεις, να κάνεις κάτι έστω με το θύμα και ξαφνικά να σηκώνεις το κινητό, γιατί όλοι έχουμε καταντήσει να γίνονται πράγματα μπροστά μας και το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι να σηκώσουμε ένα κινητό. Δηλαδή, γίνεται ένα ατύχημα. Βλέπεις, δεν πάνε να βοηθήσουν, τραβάνε το κινητό. Γίνεται κάτι μπροστά στα μάτια μας και δεν έχουμε την ανθρωπιά να πάμε να βοηθήσουμε. Αυτό μας στεναχωρεί περισσότερο. Και δεν έχει να κάνει με τους τράπερς, αλλά έχει να κάνει με την πλειοψηφία της σημερινής νεολαίας που έχει στο μυαλό της πώς να ανεβάσει ένα καλό βίντεο στο TikTok για να κάνει χιλιάδες views. Γιατί θα είναι μια ωραία σκηνή, ας πούμε, άμα γίνει ένας σεισμός και πέσουν κάτω καρέκλες, τραπέζια, να την τραβήξουμε και να ανεβάσουμε τα views. Παρά να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου. Για να φτάσουμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, πρέπει να νιώθουμε και μια ασφάλεια. Όταν αυτός ο άνθρωπος βλέπει μπροστά του ένα τράπερ, ένα βιοπλαγή που λέμε,
Δεν σε θέλω να κατευθύνω εγώ, τον πελά μου θα βρω. Αυτοί δεν γλιτώσουν, εγώ δεν την γλιτώσω. Και άμα φάω καμία δέσποτη. Βέβαια. Η φοβία λοιπόν και η ανασφάλεια που δημιουργεί η ίδια η αστυνομία που δεν δρά όπως θα έπρεπε και οι εισαγγελείς οι οποίοι δεν παίρνουν μπροστά να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό λοιπόν ερχόμαστε να πούμε. Δεν φταίνε αυτοί που τα κάνουν. Φταίτε εσείς που τους αφήνετε. Και εσείς που τους αφήνετε είστε υπεύθυνοι για αυτή την ανασφάλεια που νιώθει ο καθένας μας όταν κυκλοφορούμε στον δρόμο. Και πείτε μου τώρα εσείς. Είναι εύκολο να πας 12 η ώρα το μεσημέρι, 10 η ώρα το πρωί, 9 η ώρα το πρωί να κυκλοφορήσεις πέριξ από την Ομόνοια. Δεν είναι εύκολο. Κάποτε είχε διευκολυνθεί η κατάσταση, κάποτε είχαν σταματήσει όλα αυτά. Άντε πάλι μία από την αρχή. Είναι εύκολο να πας στα στενάκια εκεί στο κέντρο της Αθήνας ανάμεσα Ομόνοια με Μοναστηράκι. Πήγαινε να κυκλοφορήσεις αν έχεις ψυχή. Λοιπόν, και αυτή η ανασφάλεια δημιουργείται διότι έχει γίνει το άβατο εκεί πέρα μέσα. Άβατο. Και βλέπουν αυτά οι άλλοι και σου λέει εκεί πέρα έχουμε ολόκληρο άβατο, δεν σκάνουν τίποτα, έχουν βασίλεια ολόκληρα να πούμε και δεν συμβαίνει και τίποτα. Και κυκλοφορεί κάθε λογής πράγμα μέσα εκεί. Λοιπόν, θα πειράξουν εμένα και όταν βλέπουν λοιπόν τα πιτσιρίκια δεξιά σε 15χρονα που του έχουν κάνει θεούς αυτούς τους τύπους ότι μπαινοβγαίνουν μέσα και τους βάζουμε την πρώτη σου, δεν κάτσε ρε, εδώ πέρα εμείς έχουμε δύναμη να πούμε. Εδώ εμείς είμαστε, λοιπόν, έχετε Greek Mafia δηλαδή. Αυτό γίνεται. Greek Mafia. Δημιουργούμε Greek Mafia στα 15χρονα. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και πρέπει κάποια στιγμή η αστυνομία να πάρει τα πάνω της. Αν δεν μπορούν, ας παρατηθούν ένας προς τον άλλον. Δηλαδή όλοι τα παίρνουν, όλοι κάνουν τα στραβά μάτια, όλοι είναι τυφλοί, κουφοί. Τι είναι πλέον. Τέλος πάντων, φεύγουμε από το θέμα αυτό και πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο και αυτό με έχει εξοργήσει και το πάω μετά από τον εξοργισμό μου με τους τράπερς, το πάω σε αυτό το κομμάτι. Και ποιο είναι, ξέρεις? Το κινητό. Όχι. Α, ποιο. Το κινητό είναι κάτι το οποίο δεν θα το συζητήσουμε σήμερα, το συζητήσουμε αύριο. Όχι, βρε. Για ποιο το κινητό της Καρολίνας, λέω. Αυτό λέω, ναι, το κινητό της Καρολίνας. Ναι. Αυτό το κινητό. Αυτό το κινητό. Πήγε αλλού το μυαλό σου. Ναι, εμένα πήγε στο κινητό του άλλου με το Survivor, το οποίο θα το συζητήσουμε αύριο. Όχι, το κινητό της Καρολίνας. Γιατί θέλω να είναι όλα σε εξέλιξη, να δω και τον απόϊχο και μετά να πάρουμε θέση. Και με την ευκαιρία αυτή να πούμε ότι ο τρόπος που το έδωσε ο Παρτσόλης. Χθες και παρασυρθήκαμε όλοι μας ήταν ότι κάτι συνέβη μεταξύ δύο κοριτσιών εκεί λοιπόν παρασυρθήκαμε, τέλει δεν συνέβαινε αυτό, ήταν ένα κινητό και κακώς το έδωσε έτσι, δεν όχι, όχι, από κακώς, ο Παρτσόλης κάνει σωστά τη δουλειά του. Ναι. Ο Παρτσόλης... Μα είπε συνάντηση δύο κοριτσιών και έμεινε με ανοιχτά τα μάτια η σκορδά και υπήρχε υπονοούμενο ότι ήταν ζευγάρι. Όχι, γιατί... υπονοούμε, τα πονηρά μας τα μυαλά. Καλά. Τι καλά ρε η Έλενα. Ο Παρτσόλης σωστά το έδωσε. Εμείς έχουμε πονηρά μυαλά. Και η σκορδά έχει πολύ ρομπιό. Η συνάντηση δύο κοριτσιών μέσα στο δάσος. Δεν ήταν συνάντηση όμως. Ήτανε... Έτσι, ήτανε χαίρο πολύ. Ναι. Αλλά το θέμα είναι όμως ότι ο Παρτσόλης έδωσε σωστά. Δεν είπε για σχέση, δεν είπε τίποτα. Εμείς το πολύ μυαλό της σκορδάς σκέφτηκε έτσι. Είδαμε τα γουρλωμένα μάτια και είμαι, να το ήρθε το θέμα. Πονηρό μυαλό κι εγώ βέβαια, το ανέπτυξα αμέσως. Αλλά όμως εγώ τι είπα. Κοινωνικός προβληματισμός. Κοινωνικό πείραμα. Δηλαδή, εγώ το πήγα εκεί. Δηλαδή, εκεί το έβλεπα το πράγμα. Λέω δεν μπορεί, κάτι έτσι θα γίνεται. Τέλος πάντων, αυτά θα τα συζητήσουμε ολοκληρωμένα αύριο που θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία στα χέρια μας. Ναι, τώρα... βέβαια, βγήκε ο Δάντης και είπε Ιούδα τον Μπάρτσι, αλλά εντάξει, αυτό λίγο δεν μου άρεσε να σου πω την αλήθεια. Ναι, προφανώς. Αυτός τους κάρφωσε. Αλλά εντάξει, θα το συζητήσουμε. Τον είπε ο Δάντης. Ναι. Ιούδας ο Μπάρτσι, κυρίες και κύριοι. Αφού δεν μπορεί. Διαφωνώ. Άστο για αύριο αυτό. Mm. Λοιπόν, και φεύγουμε και πάμε στην Καρολίνα. Κυρίες... Και να σου πω κάτι, το συμπαθώ τον Μπάρτσι. Ναι, και εμένα μου είναι συμπαθή. Δηλαδή, ενώ πέρυσι ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση λόγω James. Ναι, φέτος ο Μπάρτσι, δηλαδή. Μ' αρέσει. Ναι, και εμένα μου αρέσει. Έχει μπει δηλαδή. Ο προδότης, ο Ιούδας. Καλά έκανε και το είπε. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, μωρέ. Κορόιδα είναι να μένουν νηστικοί και οι άλλοι να μαθαίνουν τα πάντα. Φάγανε. Δεν έχει σημασία. Να μαθαίνουν τα πάντα οι άλλοι απ' έξω. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Ας αφήσουμε το θέμα αυτό. Είναι θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε αύριο σοβαρά. Μπάρτζης, και πάμε... Μπάρτζης. Ιούδας. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν τώρα κυρίες και κύριοι στην Καρολίνα, η οποία Καρολίνα πραγματικά με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Πολύ φοβάμαι ότι έχει παρεξηγήσει κάποια πράγματα η ίδια. Για πρώτη φορά θα πάω 100% υπέρ της Κατερίνας Καινούργιου στο θέμα αυτό. Ότι πήγε μια δημοσιογράφος που όντως αυτή η δημοσιογράφος είναι 20 χρόνια στη δουλειά και έχει μιλήσει. Με όσου πάει στο κεφάλι σου μέσα, όσου σε άβαλε, εδώ έχει μιλήσει η κοπέλα αυτή.
και να είναι με τέτοιο τρόπο απέναντί της, δηλαδή η μεγάλη Σαρούμπα, που αρχίσω να πιστεύω ότι μάλλον εδώ η Καρολίνα την έχει δει η απόλυτη στάρ, γιατί όλη η Ελλάδα σου λέει μιλάει για μένα. Υπάρχει όμως μία διαφορά, αγαπητή μου Καρολίνα. Είναι το μοναδικό love story που όλοι το συζητάνε αρνητικά και όχι θετικά. Παραμένεις ακόμα το τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση καταρχήν. Δεν έχει λήξει η σχέση με την Δευτερή Ελευθερίου, η οποία θα πάει στο Survivor. Αυτό λοιπόν, αντί να την προβληματίσει και να την βάλει σε μία αγωνία, ό,τι εγγύηση και να έχει πάρει από τον Μάριο Πρίαμο, να την βάλει σε μία αγωνία και να πει: ξέρεις κάτι, πρέπει να δω πώς θα συμπεριφερθεί τώρα για να συμμαζέψω τα συμμάζευτα, ξαφνικά μιλάει με έναν τρόπο που ακόμα και στη Face Κορδά ο τρόπος που μίλαγε ήταν εξωφρενικός. Εξωφρενικός όμως, δηλαδή πραγματικά την έλεγα να μιλάει και έλεγα. Το έχει καβαλήσει, δηλαδή, πες το απλά. Ναι, το έχει καβαλήσει, δεν έχει περιττούν το καβαλήσει, αλλά το θέμα είναι. Και εκτεθειμένη και καβαλημένη. Ναι, και εκτεθειμένη και καβαλημένη. Δηλαδή αυτή δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι τη συζητάνε αρνητικά και όχι θετικά. Επειδή κάποιο δεν είναι, γεια σου Καρολίνα στον δρόμο, ή ο ψυχαστή, βρε τι έγινε, όλοι για πάρτι σου μιλάνε, σου λέει τώρα είμαι θεά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επίση έχουν γίνει και απανοτά λάθη από την οικογένειά τη και τα λοιπά. Από τη μία ο αδερφό τη, μη μιλά, μπω, βούλωσε το κάτι στην άκρη, την άλλη μαμά τη να παίρνει θέση ενώ δεν έπρεπε να την πάρει, είχε βγει ήδη η Καρολίνα έξω. Να πούμε βέβαια ότι τη συγκεκριμένη φάση που δεν κατέβασε καν το κινητό της, έκανε πως μιλάει, τέλος πάντων μίλαγε και δεν σέβεται τη δημοσιογράφο, το έκανε και τις προάλλες πριν μια-δύο εβδομάδες και η Καλυφώνη. Μια από τα ίδια. Και πάλι τάχωσε η καινούριο. Και πάλι είχαμε τις ίδια θέσεις. Εντάξει, η κοπέλα θέλει να βγάλει το ρεπορτάζ. Κατέβασε, κλείσε το κινητό, θα σε πάρω σε δύο λεπτά. Απάντησε, δεν θέλω να κάνω δήλωση ή θέλω ή ό,τι να είναι. Μπορεί να έχει δυσαρεστηθεί από κάποια πράγματα που έχουν υποθεί στην κάθε εκπομπή, στη συγκεκριμένη εκπομπή, αλλά από θέμα σεβασμού, κατεβάζεις το κινητό, μιλάς και φεύγεις. Αυτό είναι το σωστό. Δεν μιλάς. Και λες, συγγνώμη, δεν θέλω να κάνω καμία δήλωση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Αυτό λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να πει τίποτα. Ο τρόπος όμως συμπεριφορά με το κινητό και καλά. Τώρα εγώ είμαι στα ρούμπα και μιλάω. Και η Καλυφώνη τα ίδια έκανε. Με ενοχλείς. Ναι, και η Καλυφώνη το ίδιο ακριβώς έκανε. Λοιπόν, ενώ το πιο απλό είναι να γυρίσει και πει: συγγνώμη, δεν θέλω να κάνω καμία δήλωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Ζητάω συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Να φύγει. Δεν μπορεί να πει κανείς απολύτως τίποτα. Αυτό λοιπόν το ότι την ψωνίζει έτσι εύκολα, ότι συμπεριφέρει με έναν τέτοιο τρόπο σε έναν δημοσιογράφο όπου δεν δίνει σημασία και είναι, λες και είναι ένα σκουλίκι, ας πούμε, και μόνο που δεν το πατάς. Γιατί αδειάζει που το βλέπει. Και πάει κάπως έτσι, αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Μπορεί να είναι αντίδρασή της, μπορεί να είναι αντίδρασή της, αλλά δεν είναι σωστή, επειδή έχει ισοπεδωθεί σε κάποιες δηλώσεις που έχουν γίνει. Εμείς όλοι, απέναντι στην Καρολίνα, έχουμε φερθεί άψογα. Δεν ξέρω αν κάποιοι ξέφυγαν, αλλά εμείς φερθήκαμε άψογα. Τη δικαιολογήσαμε σε πάρα πολλά πράγματα. Σε μια άλλη χρονική περίοδο, εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, να είναι σίγουροι ότι θα είχαμε βάλει και τα φόπλακα. Να είναι σίγουροι δηλαδή. Εννοεί σαν παίκτρια. Έτσι. Ενώ το story αυτό θα είχε θαυτεί και όταν θα βγαίνει προς τα έξω θα έκλαιγε. Θα έκλαιγε. Καλά, ήταν και άλλες εποχές τώρα, έτσι. Αυτό σου λέω. Αν ήταν σε άλλη χρονική περίοδο, είπα, θα είχε πρόβλημα. Καλά, δηλαδή, δεν είναι ότι δεν τα είπαμε, μιλήσαμε υπέρ του Μπο, είπαμε χιλιάδιο, δεν την πήγαμε και τόσο μαλακά. Κάτσε. Να σου πω κάτι. Άλλο μιλάω υπέρ του Μπο και άλλο μιλάω για τη συγκεκριμένη κίνηση και να κάνουμε κριτική στις κινήσεις δικές της. Που δεν την ενδιαφέρει η Ελευθερία Ελευθερίου, που αποδείχθηκε ότι κάνανε μαζί γυμναστική. Όταν φίλες. Λοιπόν, όταν είναι φίλες, ο άλλος ήταν φίλος με τον Μπο, δηλαδή δεν είναι μια απλή, ξέρεις, ένα κεραυνοβόλο. Εδώ ήταν κεραυνοβόλο και κεραυνοβόλα προδοσία. Και προδοσία έχει μέσα το πράγμα. Αυτό λοιπόν, τη λέξη προδοσία δεν την αναλύσαμε τόσο όσο την αφήσαμε στην άκρη. Την βάλαμε στην άκρη, λέμε εντάξει, άστο αυτό. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ενώ έχουμε φερθεί λοιπόν άψογα και δεν έχουμε αναδείξει την προδοσία όσο ότι η σχέση και το συνέστημα και τα λοιπά και έχουμε πει και μπράβο και το ξαναλέω και πάλι άλλη μια φορά μπράβο της, για μένα φέρθηκε πάρα πολύ όμορφα που γύρισε και είπε εγώ αυτό γουστάρω και το υπερασπίζω μέχρι τέρμα και της βγάζω το καπέλο σε αυτό. Από εκεί πέρα όμως θα μπορούσε να μην της βγάλω το καπέλο στην εκκίνηση που υπάρχει μια μεγάλη προδοσία. Αυτό λοιπόν όμως αυτή η κοπέλα νομίζει ότι τελείωσε, ότι καθαρίσαμε, τώρα λοιπόν έτσι είναι το πράγμα, όλοι κοιτάνε το συναισθημά μου. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν της λέω ότι εκεί που την κοίταξε σαν σκουλίκι την άλλη, μιλώντας το κινητό σου και το σκουλίκι δίπλα σου σερνότανε, πρέπει να σου πω λοιπόν ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Το οποίο εάν το αναπτύξουμε
θα είναι πάρα πολύ κακό για σένα. Ότι παραμένει στο τρίτο πρόσωπο. Και αρνεί ότι υπάρχει το άλλο. Ενώ είναι ακόμα υπαρκτό και δεν έχει λήξει. Δεν έχει λήξει. Λοιπόν, και αν αυτό που πάμε να το αναπτύξουμε και δούμε πόσο φίλοι σου είναι. Και μάλιστα συνεχίζει και ο Μπό και το δηλώνει ότι η ελευθερία δεν έχει περάσει και τις καλύτερες στιγμές. Ναι, βέβαια, εννοείται αυτό. Το δήλωσε ο άνθρωπος. Τι να λέμε τώρα, ψέματα. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αντί λοιπόν να δει λοιπόν ότι υπάρχουν και τα συναισθήματα των άλλων, όχι μόνο τα δικά της, βλέπει μόνο τα δικά της κτλ. Συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Οπότε λοιπόν να της υπενθυμίσω ότι ναι, μεν συζητά όλη η Ελλάδα μαζί σου, αλλά πρόσεξε. Μπροστά σου γελάνε, πίσω σου τι γίνεται. Πίσω σου τι γίνεται. Επειδή αναφέραμε και το συγκεκριμένο συμβάν ότι είχε γίνει και με την Καλιφόνη, να πούμε ότι έβγαλε ένα βίντεο η Καλιφόνη και ισοπαίδωσε ουσιαστικά το GNTM. Που από εκεί τη γνωρίζαμε. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση. Παιδιά, όταν επειδή τόσο καιρό τα είχε με το Μάστορα, θυμάσαι και δεν συζητιόταν πουθενά, κάποια στιγμή σε όλους εμάς, παρουσιαστές, δημοσιογράφους, εκπομπούλες, εκπομπάρες κτλ., ήρθαν κάποια ανώνυμα μηνύματα, επειδή μιλήσαμε και με άλλους. Που ξαφνικά λέγανε στο ίδιο ξενοδοχείο είναι η Καλιφόνη με το Μάστορα. Ανώνυμα. Στο ίδιο ξενοδοχείο είναι. Και ήρθανε μαζικά, μια συγκεκριμένη μέρα. Δεν θα πούμε κάτι παραπάνω, αλλά επειδή υπήρχαν κάποια άτομα που ήθελαν να βγάλουν προς τα έξω αυτή τη σχέση, γιατί ήταν κουκουλωμένοι τόσο καιρό, δεν ξέρουμε από ποιον, ή από τους δύο, ή από Καλιφόνη ή από Μάστορα. Τέλος πάντων, ξαφνικά γίναμε πρώτα ονόματα. Άντε, βγήκαμε στην επιφάνεια, αλλά όχι να έχουμε μετά και αυτή τη συμπεριφορά. Να πούμε ότι ουσιαστικά είπε για το GNTM, μίλησε με κάποια έτσι υποτιμητικά λόγια και βγήκε η Χριστοπούλου και είπε ότι δεν πρέπει να υποτιμάει ένα προϊόν από το οποίο έγινε γνωστή. Και τι σκεφτήκαμε εδώ. Εσύ, σαν πρώτη φάση που άκουσες αυτή τη δήλωση, μου λες έχει δίκιο η Χριστοπούλου. Έπρεπε, επειδή από εκεί γνώρισαμε την Καλιφόρνια, να μην μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Ούτε να έχει, έβαλε κάποιο βίντεο στο TikTok και ακούγεται μια φωνή από πίσω που μιλάει καγιά, κάποια σχόλια έτσι λίγο υποτιμητικά και κάτι λέει πάλι υποτιμητικό η Καλιφόρνη. Δεν θυμάμαι ακριβώς να σου πω. Για να δείξει ότι δεν το γουστάρει καθόλου, δεν το γουστάρει καθόλου το GNTM. Όμως, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Ενώ ήταν σωστή η Χριστοπούλου σε αυτό που είπε, ότι δεν πρέπει να υποτιμάς ένα προϊόν το οποίο έγινε γνωστή, κάνει και η ίδια και ακριβώς το ίδιο. Το ίδιο. Υποτιμά το GNTM. Δεν το έχει υποτιμήσει σαν GNTM, έχει υποτιμήσει το πρόσωπο που ουσιαστικά έδωσε και το OK και την ανέδειξε και άνοιξε την πόρτα στην Ηλιάνα, γιατί ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι η Βίκη Καγιά ήταν το GNTM. Δηλαδή υπήρχε σωστά και η γνώμη της Βίκης στο ποια πρόσωπα θα είναι η ομάδα της, θα τη στελεχώσουνε. Εάν ήταν κομπλεξική, δεν θα βάζε μια Ηλιάνα δίπλα της, που παρουσιάστηκε με την καριέρα στην Αμερική και το Super Model και Πασαρέλης, ναι, και ψάχναμε την Κλάρα μόλι, δεν βρίσκαμε τίποτα. Κάτι book, κάτι καταλόγους είχε κάνει. Τέλος πάντων, okay, το χωνέψαμε αυτό. Είναι και αγαπημένη σου Ηλιάνα. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν κουνάς το δάχτυλο σε ένα κοριτσάκι και λες ότι υποτιμάς το προϊόν το GNTM, εσύ έχεις κάνει μια από τα ίδια. Γιατί εντάξει, ο πόλεμος που δέχτηκε η Καγιά, ειδικά φέτος με το GNTM, από σκουλό, βρήκε στα σίδια σκουλός. Βρήκε τα σίδια σκουλός. Από Ζενεβιέβ, πιο επιδερμικά, θα βρει τα σίδια Ζενεβιέβ. Θα βρει τα σίδια Ζενεβιέβ. Η Ηλιάνα, μια από τα ίδια. Έχει τα σίδια αριστερά-δεξιά, Ηλιάνα. Μια χαρά. Όλα αυτά τα πρόσωπα, από πού αναδείχτηκαν? Από το GNTM. Όσοι πήγανε υπέρ της Χριστοπούλου και κατά Καγιά, και όμως βρήκαν στα σίδια. Με την αξία τους, ναι, κάποιοι με την αξία τους, δεν λέμε ότι δεν είχαν αξία, αλλά. Όταν και εσύ η ίδια υποτιμάς το GNTM και το πρόσωπο που ουσιαστικά σε στήριξε να είσαι στο GNTM, εμείς ζητάς από το κοριτσάκι να κάνει το ίδιο. Έτσι. Συμφωνώ μαζί σου και παυξάνω. Για μία φορά ακόμα, η κυρία Χριστοπούλου είναι λάθος. Εκεί είναι λάθος. Ναι, είναι λάθος για μία φορά. Όπου μας συμφέρει, κουνάμε το δάχτυλο, δυστυχώς. Με όλα αυτά όμως που έχουν συμβεί σε πρωινάδικα, μου έχει κάνει μια πολύ μεγάλη εντύπωση, να ξέρεις. Μου κάνει εντύπωση που τα νούμερα δεν είναι τα ανάλογα που θα έπρεπε στο πρωινό μας. Ναι. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, ρε παιδί μου, έχουν βγάλει την πρωταγωνίστρια, έχουν κάνει σχέδια, έχουν για το Survivor, έχουν αποκλειστικά καταπληκτικά, ο Παρτσόλης δίνει ρεσιτάλ. Δηλαδή, κάτι καλύτερο τον Παρτσόλη δεν έχω δει τα τελευταία 2-3 χρόνια σε να δίνει από reality. Δηλαδή, ο Παρτσόλης δουλεύει το Survivor καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον όσα χρόνια το θυμάμαι Survivor. Δίνει στο κέμπ και βάζει. Είναι πολύ διαβασμένος. Όχι, δεν είναι διαβασμένος. Είναι ενημερωμένος γιατί είναι στο ίδιο κανάλι. Ναι, ναι.
είναι ενημερωμένος πάρα πολύ καλά, είναι συνοημένος τι μπορεί να βγάλει προς τα έξω και το κάθε τι το πουλάει σωστά. Είναι και εύστροφος. Ναι, ναι, το πουλάει σωστά και βέβαια δεν κρύβεται πίσω από ένα δάχτυλο, όπως και στην Καρολίνα την είπε και σε οποιοδήποτε την έχει πει και στη μαμά της την είχε πει και σε όλους την έχει πει. Δηλαδή τόσο όσο. Δεν είναι επιθετικός, είναι τόσο ναι, ναι, όσο. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν σε πειράζω, με πειράζεις. Με πείραξε, θα σε πειράξω. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι η ομάδα σε αυτό το κομμάτι τσουλάει πάρα πολύ. Με τον Μπαρτσόλι μπροστά. Από εκεί πέρα, για ποιο λόγο δεν έχουν τα νούμερα αυτά που πρέπει να έχουν. Για ποιο λόγο δηλαδή θα πρέπει η Κατερίνα καινούργιο παράδειγμα με το που τελειώνει η εκπομπή τη Face Corda και ξεκινάει το Survivor να κάνει περισσότερα νούμερα από ό,τι κάνει ναι. η άλλη που δίνεται τις ειδήσεις. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και πρόσεξε και μια Κατερίνα καινούργιο να λέμε τις αλήθειες. Τις προάλλες λίγο μου κακοφάνηκε γιατί το Survivor είναι πρωινό, το οποίο, ένα μάλλον προϊόν, το οποίο του δίνει νούμερα και ξαφνικά άκουγα. Ότι δεν ήξερε ότι ο Γκότσης ήταν από την αρχή, είναι ο Γκότσης μέσα. Δηλαδή δεν ήξερε ένα βασικό παίχτη και μάλιστα αυτός δεν μπορεί να τον εξαφανίσει, είναι και δύο μέτρα. Και δεν ήξερε ότι η ελευθερία Ελευθερίου μπαίνει μέσα. Και είδα και ο Μικρούτσικος ήταν και λίγο, είχε μια απορία και σου λέει κάτσε, δεν βλέπεις τίποτα, δεν ξέρεις τίποτα. Δεν σου λέω να το βλέπεις, να το παρακολουθήσεις συνέχεια γιατί ούτε κι εμείς. Όλα τα αγωνίσματα, όλες τις φάσεις, δεν μπορείς να το βλέπεις συνέχεια. Έχει και τις δουλειές της. Οκ. Αλλά μπες λίγο στα site, διάβασε κάποια πράγματα, παρακολούθησε πέντε στοιχεία, τα βασικά στο Survivor, για να ξέρεις. Γιατί ξαφνικά ο τηλεθεατής σου λέει, γιατί να πάω εγώ να δω τη Σούπερ Κατερίνα, η οποία δεν το βλέπει. Και όλα, το δήλωσε και η ίδια. Γιατί, παιδιά, εγώ δεν το πολύ βλέπω. Μία το βλέπω, μία δεν το βλέπω. Αλλά καταλάβαμε ότι δεν ξέρει τίποτα. Δηλαδή τα ελάχιστα. Με ένα Μικρούτσικο σε αντίθεση που έχω καταλάβει ότι το βλέπει από τα λεγόμενά του και μάλιστα βλέπει και τα αγωνίσματα και λεπτομέρειες και ξέρει χίλια δυο. Όμως αυτό θα τους μειώσει άλλο και στο πρωινό και στη Σούπερ Κατερίνα λίγο θα πέσουν τα νούμερα εάν συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι δεν το πάνε σωστά. Εμένα μου είχε εντύπωση πέρα από αυτό που η Κατερίνα καινούργιο είχε μια πτώση τη Δευτέρα. Αρκετά δυνατή. Καλά, μπορεί να έτυχε. Εντάξει, ναι, σίγουρα okay. και δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Ναι, δεν σημαίνει τίποτα. Κάτι. Αλλά τα νούμερα που έχουμε εδώ, ας πούμε, είναι τα εξής, παρακαλώ πάρα πολύ. Α, τα έχεις μπροστά σου. Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Εδώ λοιπόν είναι το πρωινό 16,9, πάμε τα νέα 14,6, breakfast at star 12,4. Σούπερ Κατερίνα 11,6. Κάτσε, το breakfast είχε το Masterchef, ναι, δεν είναι. Ναι, βέβαια, 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 βέβαια. Εδώ λοιπόν θέλω να σου πω ότι μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί τα νούμερα αυτά είναι τρελά. Δηλαδή ας πούμε το Breakfast at Star λόγω του, ξεκάθαρα λόγω Masterchef εκτοξεύτηκε. Ναι. Εντάξει, εντάξει, έχεις προσέξει το Masterchef εκτός από την Κατερίνα καινούργιο που είναι υποχρεωμένη λόγω Α ναι, που ναι, έχει ναι. συγγένεια και με το Star. Και ελάχιστα πάλι. Δεν το παίζει ελάχιστα. Κανείς άλλος δεν το παίζει. Σε αντίθεση με το Survivor που το παίζουν και το σπρώχνουν πάρα πολύ. Ναι, βέβαια. Εντάξει, είναι πιο. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι εδώ τα νούμερα δεν είναι πάρα πολύ καλά όσο θα έπρεπε να είναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει πτώση της καινούργιου. Απλά κάτι είχαν οι άλλοι το οποίο τράβηξε ενδιαφέρον του κόσμου. Κοίτα, γενικά η αλήθεια είναι ότι έχει γρήγορα ρεπορτάζ, βλέπει ο Μάλης που χωλαίνουν την άλλη μέρα το διορθώνει. Δηλαδή είναι για τον Μάλη ένας αγώνας δρόμου που δεν νομίζω να τον βάζει εύκολα κάτω. Ενώ οι άλλες εκπομπές θεωρώ ότι έχουν αυτό το στάνταρ, σου λέει: OK, πάμε και ό,τι κάνουμε. Αυτό έχω καταλάβει. Σωστά. Δηλαδή, ενώ βλέπεις, ας πούμε, το πρωινό, στο τέλος δεν ξέρω τι έχει και πέφτουν τα νούμερα, δεν το έχουν διορθώσει. Δεν ξέρω τι παίζει στο τέλος. Έχει τα αυτά με τις κουζίνες, τις ωραίες, υπάρχει τα χωρικά. Οπότε, ναι, να μου πεις τι να τα κάνει, τα πακέτα πρέπει να τα βάλει. Αλλά εντάξει, σου ρίχνει όμως το μέσο όρο πώς να το κάνει. Πρέπει να τα βάλει πιο πριν, πιο μετά, δεν ξέρω τι. Να βάλει κάτι στη μέση. Την Κορινθίου έχει στο τέλος που πέφτουν. Ναι, Κορινθίου. Μου έκανε εντύπωση ότι βγήκε κάτι για Ταραμπάνκο με τη δικιά της εταιρεία με καλλιτικά. Τι να κάνει το κορίτσι, ναι. Όχι, λέω, βγήκε και έκανε πρόμο στο πρωινάδικο. Ή κάτι για Ταραμπάνκο. Κάπου είδα τη Μέγκη Τρίο εδώ σε συνέντευξη. Ναι. Τι είπε πάλι. Δεν είναι τι είπε. Τι είπε. Εγώ αυτό που βλέπα ήταν τα χείλια. Ναι. Κάτι έχετε πάθει, ρε κορίτσια. Δηλαδή, ωραία κορίτσια. Και... Να κάτι χείλια. Αφού δεν άκουγα τι έλεγε. Σου λέω, έβλεπα κάτι χείλια εκεί με γλώσσα, βάζουν και γλώσσα. Και λέω, τι έκανε, λέω, ωραίο κορίτσι. Τόσες δουλειές κάνει και στο εξωτερικό. Και ξέρεις τι, εάν κάνεις ένα λάθος ενέσιμο, χάνεις και δουλειές. Γιατί σωστά. Όταν κάνεις κάποιες δουλειές στο εξωτερικό, σου λέω τώρα, σε γνωστούς σχεδιαστές, δεν όλοι θέλουν τώρα και τα έντονα ενέσιμα. Θέλουν ίσα ίσα να,
ξέρεις, να φαίνεσαι όμορφη, αλλά το υπερβολικό, όταν πάει το μάτι στα χείλια και όχι στο ρούχο, σου λέω τώρα, δεν θα σε επιλέξουν εύκολα. Δηλαδή κάνουν και ζημιά στη δουλειά τους όταν υπάρχει υπερβολή. Συμφωνώ μαζί σου. Το θέμα είναι λοιπόν ότι όλες όμως είναι πλέον επιχειρηματίες. Η Καλιφόρνια επιχειρηματίας, η κάθε Ταραμπάκο επιχειρηματίας, όλοι οι επιχειρηματίες. Η Ταραμπάκο τι θα κάνει, τι να κάνει. Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, αλλά πολύ επιχειρηματικό. Να σου πω κάτι. Το modeling έχει πεθάνει, κακά τα ψέματα, βρε παιδιά. Και λέει η Χριστοπούλου ότι έγινε από το GNTM δεν βγαίνανε Instagram models. Ναι, αλλά πλέον αυτή είναι η μόδα. Τα άλλα τα μοντέλα πού να πάνε, σε πασαρέλες, τι επιδείξει. Για πασαρέλα. Δηλαδή, γιατί οι σχεδιαστές έχουν περιθώρια, κάνουν εκεί ένα book, ένα κατάλογο πώς θέλουν να πουλάνε τα ρούχα τους και τελείωσε. Πληρώνουν μια φορά τα κορίτσια και τέλος. Το θέμα είναι όμως ότι πέρα από τα μοντέλα και τα λεπτά, αυτά που συζητάμε, γιατί μου έχει, έτσι έχω ερωτηματικό πολύ με τα θέματα στα νούμερα, ανέβηκε η Δανάη Μπάρκα, η οποία βέβαια Δανάη Μπάρκα δεν ανέβηκε τυχαία τη Δευτέρα, είχε Λαζόπουλο. Μάλιστα. Ωραία. Δηλαδή είχε συνεδεψάρα μέσα. Θα έχει, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Βέβαια, και το υπόλοιπο κομμάτι της ανέβασε πάρα πολύ. Αλλά η Δανάη Μπάρκα νομίζω ότι αυτό είναι φωτοβολίδα, δεν θα πέσει γρήγορα. Νομίζω. Είχαμε και το θεματάκι με το Μικρούτσικο, θα ανέβουν πάλι τις Σούπερ Κατέρινας. Ήτανε το χτύπημα στο Μουτσινά που έκανε. Ήτανε αυτό, που υστερό. Ναι, αυτό ήταν κάτι το οποίο δικαιωνόμαστε και εμείς. Mm. Γιατί εμείς είχαμε την ίδια έχουμε την ίδια καλά, άποψη. Καλά, εμείς μιλήσαμε για λειψίματα, μιλήσαμε. Εμείς έχουμε την ίδια άποψη. Απλά ο Ανδρέας το είπε λίγο κυριλέ και τα λοιπά και όμορφα και μπράβο του. Το Ανδρέα Μικρούτσικο. Κυριλέ, εμείς... που το είδες. Το είπε, δεν ξέρω πώς συνεντεύξεις. Το είπε όμορφα. Δηλαδή, δεν είπε είσαι γλύφτης, είσαι κομμάτι κλπ. Εμείς είπαμε γλύφτης κλπ. Απλά αυτό που μου κάνει εντύπωση πολλές φορές όμως, έτσι, και εντάξει, το λέω τώρα, εντάξει, είπε ο Ανδρέας το είπε με αυτόν τον τρόπο. Εμείς το είπαμε με πολύ πιο επιθετικό τρόπο. Δεν το έπαιξε κανένας. Δηλαδή να πήρε παιδί μου ότι ξέρεις κάτι σε νέα που είχε αυτό. Αποκλείεται. Δεν το έπαιξε κανείς. Δηλαδή, τι να παίξει ο GRX. Ναι. Δηλαδή μου κάνει μεγάλη εντύπωση, ας πούμε. Εμείς ό,τι και να πούμε είναι ως μη λεγόμενο. Δηλαδή είναι σαν να τα λες σε ντουβάρια. Δηλαδή, αυτή την εβδομάδα θεωρώ ότι είσαι παραπονιάρης. Δεν το έχεις 10 χρόνια. Σου έχει βγει λίγο το παράπονο. Δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι παράπονο, ρε εσύ, Έλενα. Θοδωρή, 10 χρόνια κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ναι, όχι, δεν είναι παράπονο. Απλά ξέρεις κάτι, κουράστηκα να βλέπω, ας πούμε, να βγαίνουν πράγματα τα οποία εμείς τα έχουμε πει πριν. Και όταν τα λέει κάποιος άλλος, είναι α, τι είπε ο άνθρωπος, και όταν τα λέμε εμείς, ας πούμε, τι είπε να πούμε το ζώο. Δηλαδή, εμάς μας έχουν για ζώα, ας πούμε, σκουλίκια κτλ. Τη ελληνική τηλεόραση. Δεν ξέρω πώς την έχουν δει κάποιοι, ας πούμε, δημοσιογραφάρες κτλ. Αλλά τα λέω αυτά γιατί πάντα έχω δει πάρα πολλά θέματα και δεν λέω αυτό τώρα με το Μουτσινά κτλ. Έχω δει πάρα πολλά πράγματα που έχουμε πει και άλλοι έχουν πει μία λέξη από αυτές που έχουμε χρησιμοποιήσει εμείς και έχει γίνει πανικός για τρεις ολόκληρες μέρες. Και λέω καλά, ρε παιδί μου, να πούμε. Μα τώρα. Εγώ ξέρω γιατί είναι δυνατόν. Θυμάμαι ένα συμβάν για να γελάσετε να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Περίπου είχε γίνει πριν 2 μήνες. Είναι 2 παιδιά, 2 αγόρια. Και μας καλούν σε μια τέλος πάντων εκπομπή. Σε, ας πούμε, τα τάβλα FM, σου λέω ναι, τώρα. Ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και λένε τα παιδιά ότι σας στέλνουν πάρα πολύ αλλά, για συνέντευξη, αλλά να ρωτήσουν. Δεν ξέρω κάποιο. Ναι, ναι. Παιδιά, αν είναι δυνατόν. Εξαφανίστηκα. Και μιλάμε ότι είναι από μεγάλο ραδιοφωνικό σταθμό και όχι από μικρό. Έτσι. Και πραγματικά. Δεν μας νοιάζει, γιατί ναι, εντάξει, ναι, ναι, εμείς θέλαμε από ραδιόφωνο κτλ. Καλά, αυτό έχει περάσει καιρός τώρα, εντάξει. Εγώ, αν θέλω να κάνω στο ραδιόφωνο εκπομπή, έχω τώρα τα FM εκεί πέρα, κάνω δύο γουστάρα όπως θέλω κτλ. Αλλά εγώ δεν κάνω ραδιόφωνο, πια το έχω αφήσει. Καλά, αυτό έχει γίνει καιρό, δεν το είχαμε συζητήσει. Ναι, όχι, απλά λέμε αυτό που έγινε πριν από 2 μήνες. Αυτά λέμε, ας πούμε, με το που είπε, θα φέρω τώρα και G εδώ πέρα και την Έλληνα στο Ιωπρίζο. Όχι μακριά αυτού, αυτά λένε κανονικά. Μη, όχι αυτή μέσα. Όχι αυτή μέσα με τίποτα. Αυτό για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, ότι κάποιοι άνθρωποι είναι σε blacklist. Τα λέμε αυτά και να τα καταλάβετε και να τα ξέρετε. Ναι, το ξέρει ο κόσμος. Ναι, αλλά εντάξει, δεν είναι χαζός. Ακούει, εμείς, ξέρει, βλέπει. Εμείς κρατιόμαστε και είμαστε ζωντανοί γιατί έχουμε τη δύναμη της αγνής παρέας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ξέρει η αγνή παρέα ότι εμείς δεν είμαστε κακοπροαίρετοι. Δηλαδή, ας πούμε. Καλά, εντάξει, κάποιες φορές είμαστε επιθετικοί αρκετά. Επιθετικός, ναι, κακοπροαίρετος, όχι. Είμαστε. Κοίτα, δεν είσαι. Μην ανερίσεις αυτό που είπα. Ναι. Είναι κακό. Για το κακοπροαίρετο. Δεν είμαι κακοπροαίρετος, επιθετικός είμαι. Κακοπροαίρετος δεν είμαι.
Με θεωρείς κακοπροαίρετο το κάπως ή να μου το πεις δηλαδή. Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτός που τα ακούει σε θεωρεί κακοπροαίρετο αυτό, σε αυτό που τα χώνεις. Αυτός που τα ακούει, αν δεν έχει το μυαλό να καταλάβει και να, όχι να αποκωδικοποιήσει, να καταλάβει την έννοια των λέξεων που λέω και το τι ακριβώς εννοώ, τότε λοιπόν είναι κακό. Όταν μιλάμε για τη δουλειά του και είμαι ιδιαίτερα επιθετικό, δηλαδή παράδειγμα, θα μπορούσα να γίνω ιδιαίτερα επιθετικό στην Καρολίνα. Δεν έχω γίνει. Ναι, σωστά. Γιατί δεν θέλω να. Γιατί λέω, ας πούμε, δεν κάνει, γιατί εδώ έχει παρέλθει σε θέμα πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν είναι ανάγκη να πάω να μειώσω την κοπέλα ή οτιδήποτε. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω άλλο λεξιλόγιο, γιατί είναι διαφορετικό, γιατί δεν ισοπεδώσω. Δεν το κάνω αυτό όμως. Λοιπόν, γιατί δεν είμαι κακοπροαίρετος. Όταν μιλάω λοιπόν, παράδειγμα για την Κατερίνα Καινούριο, παράδειγμα που έχουμε μιλήσει 50.000 φορές, δεν μπορεί να μου πει κακοπροαίρετο, γιατί δουλειά τη μιλάω. Δεν είπαμε τώρα, ας πούμε, ότι δεν ξέρει από το Survivor τίποτα. Είναι κακοπροαίρετο αυτό. Όχι τίποτα. Μπορεί να τσαντιστεί όμως και να πει κακοπροαίρετη είναι αυτή. Καλά, στον αέρα το είπε. Ναι, ρε παιδί μου, άλλο σου λέω. Είναι κακοπροαίρετο αυτό το σχολείο που έκανες. Όχι. Όταν λοιπόν πω εγώ και πω ότι ξέρεις κάτι, καλά τι κάνει τα βράδια, ας πούμε, μόνο κοιμάται. Δηλαδή τι κάνει, ας πούμε, τι γίνεται εκεί πέρα. Έχει μια εκπομπή, δεν διαβάζει, δεν βλέπει κανένα βίντεο. Δεν διαβάζει, να μην δει βίντεο. Ας μπει λίγο στο ίντερνετ μέσα να κάνει μια βόλτα μισή ωρίτσα. Τουαλέτα δεν πάει. Μην πάρει περιοδικό. Ας πάρει το κινητό μαζί της. Τι περιοδικό, παιδί, ποιος κρατάει περιοδικό στην τουαλέτα πια. Σχηματολόγου είναι μόνο, εντάξει. Τώρα για να μην πω άλλα πράγματα, εντάξει. Τώρα λοιπόν, δηλαδή να ασχοληθεί με τη δουλειά της. Αυτό δεν είναι κακοπροαίρετο. Είναι κακοπροαίρετο γιατί τη τυπά καμπανάκι και ξέρεις κάτι δεν ήξερες, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά όμως, ως παρουσιάστρια, δεν είναι υποχρεωμένη να ξέρει ένα τέτοιο πάνελ που έχει μπροστά. Είναι υποχρεωμένο το πάνελ να καθοδηγεί την παρουσίαση σε αυτό το κομμάτι. Θοδωρή, εδώ ολόκληρο σκάνδαλο έχει βουήξει ο τόπος που θα μπει μέσα η Ελευθερία Ελευθερίου και δεν είναι υποχρεωμένη να ξέρει. Τι μου λες τώρα. Εντάξει, τώρα να σου πω, πιάσε το θέμα παρουσιάστρια και μην πιάνεις το θέμα στη φάση. Δεν είπα κάτι για την παρουσιάστρια. Ναι, όχι, δεν είπα για την παρουσιάστρια. Πες ότι θες την παρουσιάστρια, δεν με υποσχολεί. Αλλά πιάσε το θέμα παρουσιάστρια γενικώς. Η παρουσιάστρια στην ουσία είναι ένα ρομπότ το οποίο πρέπει να υπακούει στον αρχισυντάκτη σε αυτές τις εκπομπές και να δίνει σωστές πάσες. Και έχει μέσα εκεί πέντε άτομα οι καινούριοι και οι οποίοι πρέπει να γνωρίζει ο καθένας κάποια θέματα πάρα πολύ καλά. Να είναι εξειδικευμένοι. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη να εξειδικευτεί σε όλα αυτή για να μπορεί να συζητήσει μαζί. Ναι, δεν μιλάμε τώρα για λεπτομέρειες, ούτε τα, πώς τα λένε, τα ματσαρίσματα, ούτε τα αγωνίσματα. Είσαι σίγουρη ότι θα μείνει ελευθερία ελευθερίου μέσα. Ναι, είμαι σίγουρη. Ωραία, εντάξει. Εγώ δεν είμαι. Οπότε μπορώ εγώ να μην δίνω σημασία σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό σου λέω. Είναι κάποια πράγματα που δηλαδή, μπορεί να μην είναι έτσι. Αλλά για τον Γκόρτσι όμως που είπε, εντάξει, εκείνη να φωτώνει. Ο Γκόρτσος, Πώς λέγεται αυτό. Ο Γκόρτσις. 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 Ο Παγιανόπλος δεν ήταν εγώ. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, με αυτό να σου πούμε ήταν λάθος. Εγώ τα νούμερα παιδιά δεν τα σύγχρονα καλά, το ξέρετε. Ούτε διαβάζω εγώ το κ. κτλ. Μην λέμε για τους άλλους, δεν θυμάσαι τον Γκόρτσι. Παιδί μου, δεν είπαμε το όνομα, είπα λάθος. Ο ψηλός, το ξέρει. Το ένα, εντάξει. Ναι. Όχι, παιδιά, το παρακολουθεί. Αυτό το βλέπω. Είναι απλά λίγο στα αγωνίσματα, λίγο έτσι. Ναι, δεν μπορεί να γνωρίζει. Επειδή την ώρα κινητρώμε. Ναι. Είναι η ώρα τη μάσα. Λοιπόν, πρέπει να σα πω λοιπόν ότι εκεί είναι εντάξει. Μου λε, παιδί μου, είναι ισοπεδωτικό αυτό να μην ξεστείτε μέσα. Αφού βλέπει κάθε μέρα κάτι να δει. Τέλο πάντων. Αλλά κακοπροαίρετοι δεν είμαστε. Αυστηροί στην κριτική μας είμαστε. Επιθετικοί είμαστε. Αλλά κακοπροαίρετοι δεν είμαστε. Επειδή δεν είμαστε κακοπροαίρετοι, έχω να ακούει. Τι. Να το πω. Να μου αφήσει, γιατί είσαι καιρό να μου αφήσει. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη παρουσιάστρια. Που. Είναι στο καναλάκι της. Στο κανάλι, στην καναλάρα μάλλον. Στην καναλάρα της. Αλλά την άλλη εβδομάδα έχει κλείσει ραντεβού γιατί τη θέλουν πίσω. Στο άλλο κανάλι που ήταν. Θα πάει, θα συζητήσει, θα δει πώς έχουν τα πράγματα, γιατί το συμβόλαιο της είναι ένα συν ένα και υπάρχει περίπτωση, δεν ξέρουμε, να επιστρέψει στη βάση της. Στο σπίτι της, στην οικογένειά της. Στην οικογένειά της. Ωραία. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, κυρίες και κύριοι, επειδή είχαμε πει για μια παρουσιάστρια που ζητάει 10.000 ανά επεισόδιο, δεν ήταν η Σοφία Αλμπέρτη. Γιατί όχι, δεν ήταν. Πολύ η Σοφία Αλμπέρτη, είναι κρίμα και άδικο. Δηλαδή γιατί η Σοφία Αλμπέρτη δεν είναι. Αλλά η Σοφία Αλμπέρτη όμως είδα ότι θα βγει στον αέρα στην τηλεόραση 1000% για ένα λόγο. Σιδέρωσε το πρόσωπό της. Έλα, βίντεο. Μωρέ. Έκανε βίντεο. Το έδειξε κιόλας ότι έκανε. Αμέ, κανονικό βίντεο. Ενέσιμα εννοείς. Το είδα, βίντεο κανονικό. Όχι ενέσιμο. Τι σιδέρωσε. Μια νέα μέθοδο χωρίς εγχείρηση που το περνάει από πάνω. Το είδα, που το με σίδερο.
Όχι σίδερο, παιδί μου. Εσυνέρωσε, μου λε. Είναι με λέιζερ, κάπω έτσι είναι αυτό. Α, με λέιζερ. Και λέω το σιδερό γιατί δεν σιώνει το πρόσωπο. Το φαίνεται. Πώ το λένε, καλά μηχάνημα που σε κάνει. Το έβλεπα σήμερα στο YouTube και τραβάει τα μαλλιά μου και λέω μπράβο τη λέω. Οπότε λέω είναι σίγουρο, λέω γυναίκα τηλεόραση. Είναι σίγουρο. Το έβλεπα, λέω γυναίκα Σοφία Λιμπέρτη, λέω μπράβο τη. Δηλαδή η τηλεόραση είναι συνυφασμένη με σιδέρωμα, έτσι. Η τηλεόραση άκουσε. Μία γυναίκα όπως είναι η Σοφία Λιμπέρτη, η οποία έχει αφήσει τον εαυτό της ελεύθερα και δεν την ενδιαφέρει η εξωτερική της εμφάνιση, είναι λογικό να πάει να κάνει κάποια πράγματα και τον εαυτό της. Το σύνδερμα αυτό που έκανε ήταν τραβηχτικό, δεν ήταν, ήταν κάτι απαλό, ήταν κάτι normal. Σύνδερμα του παγό, ας πούμε. Απλά όχι εξής, γιατί έχω μία απορία. Ναι. Ξέρω τώρα που θα ξεκινήσουν και τα σόου, έχουν κανονίσει όλα τα σιδερώματα. Ναι. Τόσο μακιγιάζ, τόσα φίλτρα, το σιδέρωμα. Δηλαδή, ειδικά μιλάμε ας πούμε, στο μουτσινά π.χ. Δεν φαίνεται, όχι ρητίδα, τίποτα. Το σιδέρωμα, πολλές φορές νομίζω ότι χρειάζεται και υπερβολή αυτή, γιατί είναι τόσο τα φίλτρα. Και μάλιστα μου το λέει και μια κοπέλα, μου λέει, ξέρεις τι που δουλεύει στην τηλεόραση, μου λέει, πάνε, κάνουν υπερβολές συνέχεια, θεραπείες, ενέσεις με αυτά. Και είναι τόσα τα φίλτρα που το μακιγιάζ μας πολλές φορές δεν φαίνεται. Δηλαδή, και στραβάλει να βάλει το eyeliner, από τα φίλτρα δεν φαίνεται καλά. Άκουσε με, Έλενα. Δεν είναι μόνο το μέσα στο στούντιο, είναι και έξω από το στούντιο. Όταν φωτογραφίζονται, έξω πετύχουν. Α, εννοεί στο αυτοκίνητο. Ναι, ναι, στο αυτοκίνητο. Οπότε λοιπόν πρέπει να κοιτάξουν και αυτό το κομμάτι. Να κοιτάξουν αυτό το κομμάτι. Εγώ όμως θεωρώ ότι η Σοφία Λιμπέρτη πλέον είναι θέμα χρόνου για να επιστρέψει τηλεόραση. Μετά το σιδέρωμα που είδα, είναι εντάξει, οκ, όλα έτοιμα. Καλά, εντάξει, κοίτα αυτό που λέμε όταν είσαι 50 πλάς, αναγκαστικά είσαι 40 πλάς, αναγκαστικά το καλύπτει σου. Κοιτάξτε, είναι μια 50. Μία πεντάρα η οποία τα τελευταία 10 χρόνια έχει αφαιθεί τελείως. Ναι, μεν κρατάει. Μια χαρά ήταν. Έχει φυσική ομορφιά κτλ. Αλλά δεν έκανε τίποτα τον εαυτό της. Δηλαδή φαινόταν. Κάθε φορά θυμάμαι ένα βίντεο που την είχα δει μια συνέντευξη που είχε δώσει πέρυσι. Που έλεγα μπράβο ρε το κορίτσι αυτό. Δεν είχε τίποτα πάνω της. Απολύτως τίποτα. Ναι, ναι. Απολύτως τίποτα. Και τώρα αυτό που έκανε δεν είναι ούτε ενέσιμο. Σαν ανανέωση. Όχι, δεν ήταν ούτε ενέσιμο ούτε τίποτα. Ψάξτε στο YouTube να το βρείτε. Αν θέλετε, εγώ δεν το βγάζω στον αέρα αυτό. Το θέμα δεν το βγάζω. Λοιπόν, δεν το βάζω εδώ. Η Αλιμπέρτη στην Κοκλονία, του Κοκλώνη δεν είναι παραγωγή. Ναι, Κοκλώνη είναι παραγωγή. Ναι. Κοκλώνη είναι παραγωγή. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι σέβεται τον εαυτό τη, σου λέξει κάτι. Εγώ πρέπει να προετοιμαστώ για να μπορώ να ρωτήσω σωστά. Ξέρει τα δεδομένα. Και μην ξεχνάμε ότι η Σοφία Αλιμπέρτη είναι ένα από τα σεξ σύμπολ δεκαετία 80. Ναι, τι εννοεί σέβεται τον εαυτό τη. Δηλαδή, όσε δεν κάνουν σιδερωτική υποστολή. Όχι, δεν είναι. Ναι. Είπα σε τον εαυτό τη. Πήγε να προετοιμαστεί με κάποιο τρόπο. Ναι. Δηλαδή, κοίταξε και την εξωτερική τη εμφάνιση κτλ. Αυτό δείχνει ότι σέβεται τον εαυτό τη. Αυτή η κοπέλα θα κάνει τόσο όσο. Δεν θα πειράξει, δεν θα βάλει ενέσιμα, δεν θα κάνει εκείνο, δεν θα κάνει το άλλο. Δεν. Αυτό που είδα εγώ, και μπράβο, δεν θυμάμαι τι τεχνολογία είναι, το έλεγε ο άνθρωπο που το έκανε. Η τεχνολογία ήταν καταπληκτική. Δηλαδή, ούτε πόνο, τίποτα. Αφού σχεδόν και εγώ. Να πάω να το κάνω κι εγώ. Αν πε το σύνορα, ότι αυτό σκεφτόσουν να μου το έχει ωρεοποιήσει το σιδέρωμα. Μα τι λέει η γυναίκα. Θε να κάνει λέιζερ, παιδί μου. Εγώ. Και άμα okay. του λέω τίποτα, έλα μόνο μια χαρά είσαι, δεν έχει ανάγκη. Ενώ εσύ θε σιδέρωμα, καλά. Όταν σε βολεύει μεγαλύτερο από σένα, όταν δεν σε βολεύει, δεν είμαι έτσι. Δηλαδή εντάξει. Όταν δηλαδή ό,τι σε βολεύει. Τώρα είμαι μπέμπι, είμαι και μικρότερο. Εντάξει, κουκλά. Κανένα πρόβλημα. Όλα αυτά θα τα λύσουμε. Κοίτα να σου πω. Κοίτα. Όταν φτάσουμε στη φάση να είναι όλοι τριγύρω μα σιδερωμένοι και μη τσαλακωτούρα, θα πάμε να το κάνουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν γίνεται. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά και σημαντικά πράγματα ακόμα, αλλά θέλω να ξέρετε κάτι. Ότι εμείς δεν κάναμε ανάλυση στο Survivor, διότι την ώρα που βγάζουμε εμείς το βίντεο είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι. Δηλαδή την ώρα που γίνεται αθλητικά, να καταλάβετε που έχουν αγωνίσει κτλ. Εμείς βγάζουμε το βίντεο που ανεβάζουμε στον αέρα. Οπότε ότι είναι... και να πούμε λάθος. Όσο πιο αργά γίνεται. Για να μην κάνουμε λάθος και επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, παράδειγμα, ας πούμε, ξέρουμε ότι θα κερδίσουν σήμερα και οι κόκκινοι. Θα μπορούσα να πάω στο spoiler και να τα βγάλω όλα να τελειώνει υπόθεση. Γιατί ξέρουμε τα spoiler. Αλλά το θέμα μας δεν είναι να βάλουμε τα spoiler. Το θέμα μας είναι να μιλήσουμε επί της ουσίας. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα του survivor, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, το συζητήσουμε αύριο. Ακριβώς. Και βέβαια περισσότερα θα συζητήσουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή. Και πρώτα ο Θεός να έχουμε την υγεία μας, το Σάββατο έχουμε live. Και όλα τα κόλπα του Ατζούν, ναι. Όλες τις εξελίξεις, όλα, όλα τα νούμεράκια που τους κάνουμε τονωτικές ενέσεις και πρέπει να σηκωθούν λίγο, θα τα πούμε όλα αυτά. Όλα αυτά και άλλα πολλά. Εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω ότι θέλουμε να απλώσετε τα δικά μας βίντεο, κάντε μια κοινοποίηση στο βίντεό μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί εκ των προτέρων
γιατί ξέρω ότι θα το κάνετε οι περισσότεροι, και να σας πούμε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Είσαι έτοιμοι. Ναι, πάμε. Φιλάκια πολλά σε εσάς. Γεια σας. Bye bye.